μια θερμική ραψία, ο Παπάς Φραγκίσκος υποδέχεται στο Βατικανό τον Νίκο Αναστασιάδη. Για 20 και πλέον λεπτά στο μεταξύ τους τετατέτ συζητούν από την κλιματική αλλαγή και το προσφυγικό μέχρι τις διενέξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Όχι μόνο άκουσε, αλλά εγνώριζε και κατανοεί τις δυσκολίες που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα της εισβολής και κατοχής, αλλά και εκ νόμων ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας. Έπειτα από τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία, ο Πάπας Φραγκίσκος αποδέχτηκε πρόσκληση του Προέδρου Αναστασιάδη να επισκεφτεί την Λευκοσία έντος του 2020. Χρονιά εορτασμών για τα 60χρονα από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρουσία ενός ηγέτου όπως ο Πάπας είναι πάρα πολύ σημαντική, λαμβανωμένη υπόψη και της προσπάθειας μέσα από τον διαθρησκευτικό διάλογο να επιτευχθεί ειρήνη και σταθερότητα ανά το παγκόσμιο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή των αναμνηστικών δώρων, με τον Νίκο Αναστασιάδη να χαρίζει στον Ποντίφικα σημαίνια καπνιστομέρχα, καθώς και ένα βιβλίο με τίτλο «Πολυθρησκευτική Κύπρος». Και όταν ήθελε να προσκαλέσει για κάποια συγκεκριμένη γιορτή. Από πλευρά του, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χάρισε στον Κύπριο Πρόεδρο ένα αντίγραφο χαλκογραφίας της Βασιλικής Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου και την εγκύκλειό του για την προστασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σύντομο τετατέτ με τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, για να ακολουθήσει η συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών, Αρχιεπίσκοπο Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ, τους οποίους επαναβεβαίωσε για την αποφασιστικότητά του για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.